Σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο πεντάλεπτο λοιπόν εδώ στο γήπεδο του Κρουσόνα. Από ΑΠΑΟΚ η αναμέτρηση για το... μια πολύ ωραία σούτα, ένα πολύ ωραίο σούτα από τον Ανογιαννάκη. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ λοιπόν για την ομάδα του ΠΟΑ. Η μπάλα θα περάσει και θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Ατσαλένιου λοιπόν. Με τον Ικεότσανο βρισκόμαστε στο... Καρεφαλάκης τώρα για την ομάδα του Κρουσόνα. Μπάλα θα έρθει από την αριστερή πλευρά, ένα καλό σούτ. Οι ομάδες που είναι κοντά στη βαθμολογία, έκλεψε εκεί με τη βοήθεια του Χαρίτου ο Κερμενίδης για την ομάδα του ΠΟΑ. Η μπάλα θα φτάσει στον Αρμό, ο οποίος το σκέφτεται για να κάνει σούτ. Τελικά θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Παρακολουθεί τους ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει τη θέση τους στην περιοχή. Εκτελεί ο Ανογιαννάκης απευθείας. Δεν ευνηδιάζει το Ρουμπάκης. Και πάλι Ανογιαννάκης, φάση διαρκείας, δεν έχει τελειώσει. Μπάλα θα φτάσει στον Κουράκη, ο οποίος θα κάνει το σούτ. Η μπάλα θα καταλήξει out. Κανδυλάκης, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Έχει ψηλά κορμιά ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα πέρασε, έγινε η κεφαλιά. Έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε. Ταξάκης, Ανογιαννάκης. Πρώτος την μπάλα ο Κερμενίδης. Ανέκτησε την μπάλα ο Ανογιαννάκης. Μπάλα έθασε τελικά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Μαυροϊδής. Έκανε το σούτ με το αριστερό, αναγκάζοντας το Ρουμπάκι. Λέω βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Πράγματι τώρα ο Κρασαγάκης θα σπυρίξει. Οι Ατσαλενιώτες προηγούνται 1-0 με το τέρμα του Ικεότσα με κεφαλιά, ενώ τώρα έχουμε σέντρα. Σε αυτή την προσπάθεια με τον Αρμό να βγάζει για τον συμπαίκτη του, ο οποίος θα σε αντεκανονική θέση. Και πάλι η ανταπίδεση όμως, για να δούμε τώρα τον ποδοσφαιριστή του ΠΟΑ, θα κάνει το σούτ. Αλλά θα φτάσει από την αριστερή πλευρά. Να δούμε τον Ανογιαννάκη. Δεξιά έγινε ωραία, υποδέχτηκε ο Γαρεφαλάκης, έκανε και την σέντρα σούτα. Πολύ ωραίο τρόπο ο Γαρεφαλάκης θα ισοφαρίσει με το δεξί. Με πολύ ωραίο τρόπο λοιπόν ισοφάριση για την ομάδα του ΠΑΟ και έξαλλοι πανηγυρισμοί στην εξέδρα και στον αγωνιστικό χώρο. Από την δεξιά πλευρά θα εκτελεστεί η μπάλα, τελικά θα γίνει κεφαλιά και έχουμε γκολ. 2-1. Το 2-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ που μέσα σε ένα πεντάλεπτο λοιπόν φτάνει σε μια μεγάλη ανατροπή. Μπάλα πέρασε τελικά. Θα γίνει κεφαλιά, να δούμε. Μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Σφυρογιαννάκη από το γύρισμα που έγινε από την αριστερή πλευρά από τον Παπασπύρο. Στο Μανώλη Ρουμπάκη τώρα κάνει την τρίπλα, απέφυγε το Παπαδιό. Ωραία, για να δούμε, έχουμε πέναλτι. Όχι, έχουμε διαμαρτυρίες αυτή την ανατροπή και έχουμε διαπληκτισμούς εκεί. Διαπληκτισμούς είχαμε την προηγούμενη φάση στην οποία έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς φιλοξενουμένων. Κερμενίδης, η κεφαλιά που έγινε από τον Αρμόα, η μπάλα κατέληξε out, ευκαιρία για την ομάδα του ΠΟΑ. Κερμενίδης θα εκτελέσει το φάουλ, καλοκτυπημένο, ο Βλαχάκης έδιωξε σε κόρνερ. Κερμενίδης θα γίνει κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει out. Μπάλα πέρασε από τον Καϊμακαμούδη, τελικά ο Καϊμακαμούδης με το κεφάλι θα τη στείλει στα δίχτυα ισοφαρίζοντας για την ομάδα του ΠΟΑ, φέροντας το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελείται από τον Κερμενίδη λοιπόν, θα γίνει το γυριστό σούτ, ο Βλαχάκης θα μπλοκάρει σε δεύτερο χρόνο. Μένει όρθιος εκεί με πολύ ωραίο τρόπο και συνεχίζει, να δούμε αυτή την προσπάθεια, θα κάνει και το σούτ. Κερμενίδης μπροστά για τον Γιακουμάκη, για να δούμε, τέτα τέτ, πάει για τρίτο γκολ ο ΠΟΑ, θα πλασάρει, η μπάλα θα καταλήξει out, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του ΠΟΑ. Και ο Τσακασοτάκης κόπηκε. Και έχουμε παράλληλα το σφύριγμα της λήξης από τον Κρασαγάκη. ΠΑΟΚ ΠΟΑ 2-2.